Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, μόλις τελείωσα την προπόνηση εδώ στην Χαράβη. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά. Α, εκεί πάνω είσαι, καθημερινή. Ναι, ναι, είμαι πάνω. Είσαστε πάνω. Και τις καθημερινές τώρα, Βασίλη, εκεί πάνω. Επειδή είναι καλοκαίρι και οι πρωινές ώρες γενικά είναι απαγορευτικές, γιατί ξέρεις ότι κάνουμε σε ανοιχτό γήπεδο και όταν έχει ήλιο. Ναι. Και 38 βαθμούς είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά. Ναι. Και κάνουμε απογευματινά. Λοιπόν, την Κυριακή 5 Αυγούστου, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, όλοι θα βοηθήσουν στο χώρο του γυμνασίου στην Αχαράβη για ένα έργο μικρού κόστου σε σχέση βεβαίως με τα ωφέλη. Την Κυριακή 5 Αυγούστου στις 6 στο γυμνάσιο Θηναλίου θα βάψετε? Όχι, βάψαμε. Βάψατε. Βάψαμε. Το βάψατε. Βάψαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Περίμενε, εσείς βάψατε το γυμνάσιο Αχαράβης. Το γυμνάσιο, ναι. Ωραία. Για το πρόγραμμα Γλωσσό 2018. Αυτό βασικά ήταν έτσι λίγο χιουμοριστικό. Ναι. Είναι, επειδή πήρε την πρωτοβουλία ο διευθυντής ο Γλωσσόπουλος, ο Γιώργος, ο οποίος είναι... Το κατάλαβα ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Όσο μιλάμε εμείς με τον Βασίλη, να βλέπουμε και φωτογραφίες από τις εργασίες που έκαναν τα παιδιά εκεί στην Αχαράβη. Γελάει για μας, Βασίλη. Κοίταξε, το σχολείο εδώ μας φιλοξενεί εδώ και 3 χρόνια σε αυτό το γήπεδο, το οποίο ήταν σε μια κατάσταση λίγο, θα το πούσα να πω, τραγική. Ναι. Άσφαλτος, εκεί δεν είχαμε μιλήσει και με τις ακαδημίες του Ναυσίθαου. Εκεί. Ακριβώς. Ωραία. Σε αυτό ακριβώς. Το γήπεδο, λοιπόν. Ναι. Και πήρε την πρωτοβουλία ο διευθυντής, ο κ. Γλωσσόπουλος, μας κάλεσε και κάναμε ένα σχεδιασμό προκειμένου να αναμορφώσουμε αυτή την αυλή. Έτσι ώστε να την κάνατε πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Βαμμένο, ωραίο, πολύ ωραίο, Βασίλη. Πολύ ναι, ωραίο. Κοιτάξτε, αυτό είναι και το πρώτο χέρι. Το ναι. Σάββατο θα μαζευτούμε το πρωί πάλι. Σαββατοκύριακο 8.30 λέει, ελάτε για το δεύτερο χέρι, ναι, ναι. Προκειμένου να γίνει όμορφο και να μπορούν τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια. Ωραία. Ουσιαστικά όλες οι κινήσεις που κάνουμε είναι για τα παιδιά. Οπότε την Κυριακή που μας έρχεται 5 Αυγούστου θα βάψετε και το γυμνάσιο Θηναλίου ή αυτό είναι άλλο? Θα βάψουμε το Σάββατο το πρωί, ναι. 8.30 ώρα. Ναι. Εάν προλάβουμε να τελειώσουμε καλώς, αν δεν τελειώσουμε θα βάψουμε και την Κυριακή το πρωί. Ωραία. Και την Κυριακή το απόγευμα έχουμε τη συνάντηση που θα έρθουν φορείς εδώ από το Βορρά. Από ό,τι άκουσα μπορεί να έρθει και ο κύριος Γαλιατσάτος, ο Περιφερειάρχης. Ωραία. Και κάποιοι άλλοι φορείς, με τους οποίους έχουμε μια συνομιλία όσον αφορά τα πλέγοντα θέματα που μας απασχολούν εδώ στο Βορρά. Ναι. Και έχουν να κάνουν με τις αθλητικές υποδομές, με τις υποσχέσεις που δόθηκαν και δεν τηρήθηκαν. Ναι. Και γενικά να κάνουμε και ένα σχεδιασμό το τι μπορούν να μας προσφέρουν, τι μπορούν να κάνουν. Πάντως είδα και εσύ, όπως μπορούμε να ξαναδούμε τις φωτογραφίες, Παναγιώτη, είδα και εσύ με φόρμα, με ρολό, με πινέλα, με χρώματα, όλοι μαζί. Κανονικά είμαστε μάχημοι. Ναι. Δεν είμαστε μόνο προπονητές. Κοίταξε, ξέρεις κάτι, κάποιος μπορεί να το δει μικρό. Έλα, βρε παιδί μου, πήγαν τώρα ένα γήπεδο εκεί σχολείου και το βάψανε και τι έγινε. Δεν είναι μικρό το έργο. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Βασίλη. Αρκεί να σου πω ότι το συνεργείο, ο διευθυντής είχε έρθει σε επαφή με κάποιο συνεργείο που του ζήτησε ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, λογικό είναι, ναι. Οπότε είπατε εθελοντικά να το κάνουμε εμείς. Και αποφασίσαμε ουσιαστικά εγώ, ο διευθυντής και 2 καθηγητές, εκπαιδευτικοί δηλαδή, να το πάρουμε πάνω μας και να το βάψουμε... Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τον Ναυσιθώιο. Πόσα έχουμε πει μαζί, να δούμε και τη σχετική φωτογραφία για αυτό τον Ναυσιθώιο. Υπογράφηκε λοιπόν τη Δευτέρα που μας πέρασε από τον Δήμαρχο Κέρκυρας και τον Ανάδοχο Εργολάβο. Η σύμβαση και το έργο αποκατάσταση βελτίωση Ναυσιθώιου Γυμναστηρίου με προϋπολογισμό 135.000. Και από εκεί και πέρα θα ολοκληρωθεί σε 100 μέρες το έργο αυτό. Και θα γίνουν κάποιες εργασίες όπως αντικατάσταση. Αποκατάσταση αλοπινάκων, επισκευή της στέγης, επανακατασκευή τουαλετών, αποκατάσταση γραφείων, αντικατάσταση τάπητα, τοποθέτηση νέου αντικραδασμικού τάπητα, χρωματισμοί, φωτισμός. Βασίλη, ένα όνειρο καλά. Που γίνεται πραγματικότητα. Ναι, όλα καλά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω όλοι οι Κερκυραίοι, γιατί έχουν περάσει όλοι με τα παιδιά τους από εκεί και
δηλαδή η εικόνα που αντιμετωπίζαν ήταν τραγική. Ναι. Τόσο ως εικόνα, όσο και ως, δηλαδή, για την ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Κινδυνεύαμε σε κάθε προπόνηση. Όταν είχαμε κάνει και ένα οδηπορικό, σε εισαγωγικά με τις αθλολογίες, είχαμε δείξει τους χώρους τετραγωνικό προς τετραγωνικό. Ο κόσμος είχε σοκαριστεί πραγματικά, έτσι, με το που αθλούνται τα παιδιά σε αυτό το χώρο. Δηλαδή ήταν το βίντεο καταφωτιστικό και νομίζω ότι πήρε και πολύ μεγάλες διαστάσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγαλύτερα ενδιαφέρθηκαν. Νομίζω ότι είχε γίνει πολύ πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το να ψηθώ. Ναι, και σε αυτό το σημείο δεν το συνηθίζω, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Τεχνητών Υπηρεσιών, τον κύριο Γουλή, ναι, ο οποίος άμεσα πήρε τις αποφάσεις και προχώρησε στην χρηματοδότηση αυτού του έργου και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που για τις 100 μέρες, ουσιαστικά mm-hmm. δηλαδή βάλαν και ένα χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να τελειώσει σύντομα και να μπουν τα παιδιά πριν πιάσουν οι βροχές. Μακάρι. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, γυμνάσιο Χαράβης να τελειώσει το δεύτερο χέρι και γυμνάσιο Δυναλίου. Καλό κουράγιο, Βασίλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ματούλα, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι πραγματικά θέλω όλοι να μας ακούσουν οι φορείς και να σκύψουν πραγματικά στα παιδιά της Κέρκυρας mm-hmm. όσον αφορά την άθλησή τους και να προχωρήσουν σε έργα πνοής για τα παιδιά. Ωραία, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα η Περιφέρεια προκήρυξε το έργο του στον Νότο, mm-hmm. ένα κλειστό γυμναστήριο, το έμαθες. Εμείς πιέζουμε και εδώ πάνω να γίνει το ίδιο, γιατί ο Δήμος το έχει αφήσει πολύ πίσω το έργο του Βορρά που είχαμε πει ότι ναι, θα γίνει κλπ. Δηλαδή έκανα εγώ μια αίτηση. Έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα, να μείνουμε σε αυτό και ελπίζουμε ότι όλα, ναι, θα πάνε καλά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Ματούλα μου. Φιλιά πολλά.